Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου και πάμε να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις από την κοινοβουλευτική επικαιρότητα. Στην Ολομέλεια της Βουλής συνεχίζεται για τρίτη ημέρα σήμερα η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2024, η οποία ολοκληρώνεται με ονομαστική ψηφοφορία την Κυριακή. Ας παρακολουθήσουμε τι είπαν μεταξύ άλλων στις ομιλίες τους οι Υπουργοί Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και οι Υφυπουργοί Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πολιτισμού. Δίνουμε καθημερινά τη μάχη με τη γραφειοκρατία για να διευκολύνουμε τη ζωή των πολιτών και να ενισχύσουμε την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Μπαίνουμε στην εποχή των μεγάλων αλλαγών, αυτών που η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει στη ζωή μας. Έτσι, από προχθές Τρίτη, παρουσιάσαμε τον πρώτο ψηφιακό βοηθό, βασισμένο σε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για το ελληνικό δημόσιο, επεμβαίνοντας πάλι στην δημόσια ζωή, μειώνοντας τις διαδικασίες και φέρνοντας πάλι το ελληνικό κράτος μπροστά ακόμα και από τον ιδιωτικό τομέα σε τέτοιου είδους τεχνικές εξελίξεις. Χάρη στην ειδική επιτροπή που λειτουργεί συμβουλευτικά στην Προεδρία της Κυβέρνησης, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο δημόσιο, στην υγεία, τη δικαιοσύνη, πιθανώς στον έλεγχο της συνταγογράφησης ή τον εξορθολογισμό του φορολογικού συστήματος, στην ακόμη ταχύτερη απονομή των συντάξεων, στην αυθαίρετη δόμηση, στην πολιτική προστασία, στην εκπόνηση μέτρων για την αποσυμφόρηση της κίνησης στους δρόμους, στην προστασία των καταναλωτών από απάτες, στον έλεγχο των fake news και σε πολλές άλλες εκφάνσεις της. Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι παρά τις πρωτόγνωρες αλλεπάλληλες κρίσεις των προηγούμενων χρόνων, ο τουρισμός κατάφερε να συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη και περιέγραψε την κυβερνητική στρατηγική για την επόμενη χρονιά. Προχωρούμε και στην αξιοποίηση μιας μοναδικής ευκαιρίας που παρουσιάζεται με τους πόρους που διατίθενται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το Υπουργείο Τουρισμού συνολικού ύψους περί τα 387 εκατομμύρια ευρώ. Τα έργα λοιπόν που έχουν προγραμματιστεί και υλοποιούνται διαρθρώνονται σε 4 δράσεις. Πρώτον, δράση για την τουριστική ανάπτυξη συνολικού προϋπολογισμού περί τα 321 εκατομμύρια ευρώ, που περιλαμβάνει έργα με στόχο τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Επενδύουμε στον εξυγχρονισμό των τουριστικών υποδομών, με γνώμονα την περαιτέρω ανάδειξη του φυσικού πλούτου της χώρας μας, αλλά και την επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας πέραν των μηνών τουριστικής αιχμής και τέλος στην προώθηση της προσβασιμότητας. Συγκεκριμένα, έχουν ήδη δημοσιευθεί 4 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από δυνητικούς δικαιούχους για έργα που κινητοποιούν πόρους ύψους περίπου 210 εκατομμυρίων ευρώ. Η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην αλλαγή των κριτηρίων για τον κοινωνικό τουρισμό, με στόχο τη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων. Θα αφορά λοιπόν περισσότερους δυνητικούς δικαιούχους, καθώς διευρύνονται και τα εισοδηματικά κριτήρια. Ταυτόχρονα, για τους κληροθέντες του προγράμματος, όπως είναι άτομα με αναπηρία ή πολύτεκνοι, προβλέπεται αυξημένη επιδότηση με ποσό διπλάσιο της βασικής επιδότησης. Στην αλλαγή των κριτηρίων για την κρατική χρηματοδότηση των Δήμων, αναφέρθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Ο τρόπος κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων αλλάζει. Έως σήμερα ο πληθυσμός είναι το βασικότερο σχεδόν απόλυτο κριτήριο για την κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης στους Δήμους. Πόσο άδικος ήταν αυτός ο τρόπος κατανομής? Πάρα πολύ. Ιδίως για τους Δήμους της ελληνικής περιφέρειας και ιδίως για τους ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους. Η αύξηση των κεντρικών αυτοτελών πόρων για το 2024 διοχετεύεται αποκλειστικά σε αυτούς τους Δήμους. Έτσι, για παράδειγμα, ενδεικτικά, ο Δήμος Παρανεστίου της Δράμας, αντί για 1,3 εκατομμύρια ευρώ που έλαβε το 2023 ως τακτική χρηματοδότηση, θα λάβει 2,3 εκατομμύρια το 2024. Αύξηση 80% της χρηματοδότησης. Στόχος της κυβέρνησης στον τομέα της πολιτικής προστασίας είναι η αρρωγή του κράτους να φτάνει στους πολίτες που τη δικαιούνται όσο πιο γρήγορα γίνεται, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος. Πλέον υπάρχει κρατική αρρωγή. Υπάρχει πρώτη αρρωγή. Όταν πριν από λίγα χρόνια υπήρχε απλώς ένα κενό. Η κρατική αρρωγή φτάνει στο 70% της εκτιμηθής ζημιάς με χρόνο χορήγησης της προκαταβολής της λίγες κάποιες εβδομάδες και ολοκλήρωση τους επόμενους μήνες και με ρυθμό διεκπεραίωσης που απέχει παρασάγκας από ό,τι στο παρελθόν. Παρόλο που τα εργαλεία και τα μέσα κάλυψης διευρύνονται, η δημοσιονομική επίπτωση δεν διωγγώνεται ανάλογα, και αυτό διότι οι πόροι διοχετεύονται εκεί που πρέπει.
Και εδώ η συνεισφορά του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ήταν καταλυτική, ώστε να εξασφαλιστούν 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρώπη για τη Θεσσαλία. Πρόκειται για ποσά στα οποία δεν μας έχει συνηθίσει η Ευρώπη. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας του πολιτισμού, η στήριξη του βιβλίου και η αναβάθμιση των καλλιτεχνικών σπουδών είναι βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, ανέφερε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Χρήστος Δήμας. Δημιουργούμε ψηφιακή πλατφόρμα σύγχρονου πολιτισμού, στην οποία σκοπεύουμε να ανεβάσουμε ψηφιακό υλικό από τους φορείς που εποπτεύει το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως τα μουσεία, τα φεστιβάλ, την πινακοθήκη, τη λυρική σκηνή. Η δημιουργία ανωτάτης σχολής παραστατικών τεχνών είναι πράγματι ένα αίτημα που υπάρχει εδώ και καιρό και είναι απολύτως απαραίτητο να υλοποιηθεί. Προχωράμε με γρήγορους ρυθμούς προς τη δημιουργία της, όπως έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός της χώρας, και στόχος μας είναι το 2025 να ξεκινήσει η λειτουργία της σχολής, έτσι ώστε να λαμβάνουν πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι απόφοιτοι της, αλλά παράλληλα να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα της διαβάθμισης. Το Ακροπόλ, το οποίο αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για την ελληνική πολιτεία και το Υπουργείο Πολιτισμού, το ιστορικό κτίριο αυτό έχει ανακαινιστεί πλήρως και αναμένεται να μετατραπεί σε ένα χώρο δημιουργίας που θα συνδυάζει τις παραστατικές τέχνες και το σύγχρονο πολιτισμό με την τεχνολογία και την καινοτομία. Τώρα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης είχε έντονη αντιπαράθεση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς, Ευκλήδη Τσακαλώτο, αλλά και τον Παύλο Πολάκη του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή το νέο ποινικό κώδικα. Ο κύριος Φλωρίδης κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για τις αλλαγές που ψήφισε στον ποινικό κώδικα το 2019, λέγοντας πως είχε ως αποτέλεσμα να αρχιοθετηθούν χιλιάδες δικογραφίες κακουργημάτων. Στην αναμόρφωση του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων μετά από 14 χρόνια στάθηκε ιδιαίτερα η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως. 14 χρόνια μετά, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η αναμόρφωση του μισθολογίου του δημοσίου τομέα είναι γεγονός. Μετά από 14 χρόνια, η πρώτη αύξηση σε μισθούς δημοσίων υπαλλήλων. Ενισχύουμε λοιπόν έτσι τα εισοδήματα οριζοντίως των δημοσίων υπαλλήλων και ειδικότερα επιπλέον αυξήσεις σε εργαζόμενους με παιδιά και σε εργαζόμενους που υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης, για να περάσουμε ένα μήνυμα επιβράβευσης για κινητροδότηση. Η αναφορά της Υπουργού στη ρύθμιση για την επιστολική ψήφο προκάλεσε την αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΚΕ, που ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Ανοίγει ο δρόμος παραβίασης της ίδιας της μυστικότητας της ψήφου. Και σας ρωτάμε, είναι το ίδιο να πάει ένας να ψηφίσει στο εκλογικό κέντρο? Και αν μας πείτε για το εξωτερικό, κάντε περισσότερα εκλογικά κέντρα, για να μην ξαναμιλάω. Είναι το ίδιο με το να στέλνει μια επιστολή από το σπίτι του ή από τη δουλειά του? Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος ομιλίας του στις αλλαγές του ποινικού κώδικα, λέγοντας πως οι ρυθμίσεις που έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ οδήγησαν στην απαλλαγή κατηγορουμένων για κακουργήματα. Η τροποποίηση που κάνατε στο ποινικό κώδικα το 2019, παρατείνοντας τη λειτουργία της Βουλής για μια εβδομάδα, παρά το ότι είχατε ορίσει ημερομηνία εκλογών, οδήγησε 5.000 δικογραφίες κακουργηματικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων τότε στο αρχείο. Η φροντίδα σας ήταν πως, έστω και την τελευταία μέρα που νομοθετούσε η Βουλή, 5.000 κακουργηματικές υποθέσεις θα πάνε στο αρχείο. Και η φροντίδα σας ήταν πως, μεγαλοεγκληματίες, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό σε 15 χρόνια τουλάχιστον κάθερξη, με την τροποποίηση που κάνατε να αθωωωθούν επειδή τα κακουργήματα τα μετατρέψατε σε πλημελήματα και οδηγήσατε στην αθώωσή τους λόγω παραγραφής. Συγχαρητήρια, κύριε Φλωρίδη, για αυτό το ταξίδι που κάνατε. Πίστευα ότι τα πιστοποιητικά που δώσατε με χυδαίες αναρτήσεις στο Facebook σε όλο το προηγούμενο περίοδο κατά του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν αρκετά για να πείσετε τον κύριο Μητσοτάκη να σας κάνει υπουργό της κυβέρνησης. Αλλά φαίνεται ότι σας αδικώ. Πιστεύετε στην ακροδεξιά και ο τρόπο που όλη η δεξιά αντιμετωπίζει τους ποινικούς, το τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους ποινικούς κώδικες. Ονομάζεται ακροδεξιά μια πρωτοβουλία η οποία έρχεται να νομοθετήσει, και θα τα πούμε εδώ όταν θα συζητήσουμε, δηλαδή όταν έρθει στη Βουλή το νομοσχέδιο, υπέρ των δικαιωμάτων των θυμάτων και της κοινωνίας. Αυτό το ονομάζεται ακροδεξιά.
Αριστερά ονομάζεται ό,τι κάνατε υπέρ των εγκληματιών. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Θάνος Πλεύρης, υποστήριξε πως με εκείνη την αναθεώρηση του ποινικού κώδικα μετατράπηκε σε βλημέλημα το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας. Ποιος ήταν ο λόγος που την ενεργητική δωροδοκία από κακούργημα την κάνατε πλημέλημα, όποιος και να την εισηγήθηκε? Ποιος ήταν ο δικαιοπολιτικός λόγος που υποθέσεις όπως η Siemens, τα υποβρύχια δικάζονταν επί των ημερών σας και παρεγράφησαν τα δικήματα αυτών που ήταν κακουργήματα? Έτσι όπως το πετάξατε είναι ότι καθαρίσαμε τους πολιτικούς προϊσταμένους. Για τα πολιτικά πρόσωπα παρέμεινε και τότε κακούργημα. Αυτός που έπαιρνε τη βαλίτσα και πήγαινε και λάδωνε, αυτός ξαφνικά τι έγινε? Πλημέλημα. Κύριε Πολάκη, για όλους. Κύριε Πολάκη, παρακαλώ, πλημέλημα να πει την άποψή του, κύριε Πολάκη. Η ενεργητική να πει την άποψή του, ό,τι νομίζει. Έγινε πλημέλημα. Κύριε Πολάκη, θα πει ό,τι νομίζει, όπως κάνατε και εσείς. Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Θεόδωρος Κυλακάκης προέβλεψε πως οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι πολύ χαμηλότερες από πέρσι. Οι άνθρωποι που θερμαίνουν ηλεκτρικά και που είναι κατεξοχήν ευάλωτοι για την επόμενη θερμαντική περίοδο, που είναι οι τρεις μήνες κατά κύριο λόγο του χειμώνα, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, θα έχουν τιμές που θα αντιστοιχούν με τις προ-κρίσης και προ-πληθωρισμού τιμές. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με την πολιτική της δεν προστατεύει το περιβάλλον. Πιστώνουμε ότι έρχεστε σήμερα, ενώ το καλοκαίρι κάηκαν 1.800.000 στρέμματα δάσους, έρχεστε σήμερα και μας λέτε ότι η μεγάλη σας πρόοδος είναι η εγκατάσταση ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και δεν λέτε τίποτε για το γεγονός ότι έχετε μεθοδεύσει την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ανεμογεννητριών μέσα στα καμένα δάση. Ο ακραίος λαϊκισμός είναι να μιλάς για την κλιματική αλλαγή και να υπονομεύεις τις ανανεώσιμες πηγές. Πιο ακραίος λαϊκισμός δεν υπάρχει. Κριτική στη διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανθεκτικότητας άσκησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νίκης. Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό που στοχεύει στην ανάπτυξη της νέας ολιγαρχίας, στην ενίσχυση της τραπεζικής ελίτ, στην άνευ όρων παράδοση στα ξένα θεσμικά και τυχοδιοκτικά επιχειρηματικά τραστ και στην επιβολή της ενδοτικής εθνικά εξυγχρονιστικής και νεωτερικής ορθολογικής σκέψης. Παραμένουμε στη συζήτηση του προϋπολογισμού και όσα υπόθηκαν στην Ολομέλεια ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, την οπαδική βία αλλά και την ακρίβεια. Η κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση των φαινομένων οπαδικής βίας μετά και το σοβαρό τραυματισμό του αστυνομικού έξω από γήπεδο σε αγώνα βόλεϊ πυροδότησε αντιπαράθεση μεταξύ του αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνικής Λύσης και Νέας Αριστεράς. Η νομοθεσία για τις κάμερες καταργείται πλήρως, ήταν ανεπαρκής, πλημελής, δεν μπορούσε να λειτουργήσει και γι' αυτό δεν υπήρχαν κάμερες στο βαθμό που θα έπρεπε για να υπάρχει ηλεκτρονική εποπτεία. Έρχεται να σύγχρονο πλαίσιο με νομοθετική διάταξη το επόμενο διάστημα. Λυπάμαι που το λέω, ο νομοθέτης τότε ήθελε να κάνει κάτι με τις κάμερες, δεν τα κατάφερε, γι' αυτό δεν λειτουργήσε και το σύστημα. Και όσο αφορά το κρίσιμο ζήτημα της ταυτοπροσωπείας, αναγνωρίζω στον κύριο Κοντονή την καλή του πρόθεση. Θέσπισε τότε την κάρτα του φιλάθλου. Δεν πέτυχε, ήταν ατελέσφορη, δεν μπορούσε να λειτουργήσει, δεν μπορούσε να υλοποιηθεί. Η πρόθεση ήταν αγνή, στη σωστή κατεύθυνση και καλή. Ήταν όμως ατελέσφορο. Καταργείται όλη η νομοθεσία. Κύριε Υπουργέ, τι καταφέρατε με το χθεσινό επικοινωνιακό σοου που κάνατε? Ποια ήταν αυτά τα στοιχεία που πήγατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και δεν τα είχατε πάει δύο μέρες νωρίτερα? Πριν να έχουμε το δεύτερο θανατηφόρο συμβάν τους τελευταίους δύο μήνες. Ποιος ήταν ο λόγος που οι ανακριτικές, οι εισαγγελικές αρχές, οι διοκτικές αρχές
Δεν είχαν αυτά τα στοιχεία στα χέρια τους να τα μεταβιβάσουν όσο οφείλανε αρμοδίως. Κλείσατε λοιπόν τα γήπεδα. Με τους συνδέσμους. Είχατε κάνει μια εξαγγελία, θυμάστε, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Λέει θα καταργήσουμε τους συνδέσμους και θα αφήσει μόνο έναν. Με αυτόν, αλήθεια το μέτρο, τι κάνατε όπου εκεί είναι μεγάλο κομμάτι του πυρήνα της βίας. Άρα εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα. Δεν τολμάτε να ψελίσετε καν ότι υπάρχουν ευθύνες, ναι, και στις ΠΑΕ για τους συνδέσμους, και δεν σκοπεύετε να τις αναζητήσετε γιατί δεν θέλετε να δυσαρεστήσετε κάποιους. Είμαστε 2023 και δεν έχουμε κάμερες στα γήπεδα, όχι τουρνικέ, όχι ηλεκτρονικό εισιτήριο, όχι κάρτα φυλάθλου, όχι κάμερες στα γήπεδα, όχι λέσχες, όχι να κλείσουν οι σύνδεσμοι, όχι 1002. Ερώτηση. Δηλαδή το Φεβρουάριο που θα ξανανοίξουν τα γήπεδα, τι θα έχει αλλάξει? Πείτε μου, σε 60 μέρες από τώρα, 65, τι θα έχει αλλάξει? Τη στιγμή που έχουμε το πιο αυστηρό ποινικό πλαίσιο σε όλη την Ευρώπη για τους οπαδούς, δεν ακουμπάτε τις ανώνυμες αθλητικές, τις αθλητικές ΑΕ. Δεν τους ακουμπάτε. Δεν μιλάτε για τις σχέσεις που έχουν με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μιλάτε για ουσιαστικούς ελέγχους στις αθλητικές ΑΕ. Δεν μιλάτε για πραγματικές ποινές. Και έρχεστε με οριζόντιο, άρα άδικο τρόπο, και τιμωρείτε συλλόγους και φιλάθλους που δεν είχαν καμία σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό. Καταφέραμε τα τελευταία χρόνια και η βία δεν γίνεται πλέον μέσα στα γήπεδα. Δεν παρακολουθείτε φαινόμενα βίας μέσα στα γήπεδα. Μεταφέρονται εκτός γηπέδων πλέον η αθλητική παραβατικότητα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Η αθλητική παραβατικότητα μεταφέρεται εκτός γηπέδων. Υπάρχει ένα στοιχείο. Πού γεννιέται η παραβατικότητα, πού υποθάλπτεται αυτή η παραβατικότητα? Μέσα στα γήπεδα του ποδοσφαίρου κατά βάση. Άρα ερχόμαστε, εντοπίζουμε, φωτογραφίζουμε, βάζουμε κάμερες. Είναι θετικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται τις κάμερες, το επαναλαμβάνω. Είναι θετικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται τις κάμερες. Μπράβο στο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει ένα βήμα πρόοδου που κάποτε ήταν απέναντι σε αυτό. Εμείς λοιπόν θα φέρουμε αυτό το σύγχρονο πλαίσιο, το οποίο θα αντιμετωπίσει και αυτές τις δύο μεγάλες προκλήσεις που ήταν σε κρεμότητα. Εμείς αυτή τη στιγμή με πλήρη συνέστηση αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα. Το να πηγαίνεις φακέλους ακόμα και επειδή είπε από τον εισηγητή και να δείχνεις υποθέσεις ανοιχτές που υπάρχουν και πώς μπορούν να ομαδοποιηθούν, είναι ακριβώς η βέλτιστη συνεργασία που μπορεί να υπάρχει μεταξύ εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας. Σε όλον αυτόν τον δρόμο δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο εχθρούς. Όσες χώρες αντιμετώπισαν, κυρία Πρόεδρε, το πρόβλημα μέσα στα γήπεδα, είχαν και συμμάχους αυτούς που είναι μέσα στον αθλητισμό. Πρέπει να γίνει αντιληπτό και από τις ΠΑΕ και από όλους τους παράγοντες του ποδοσφαίρου ότι η προστασία του προϊόντος του ίδιου που θέλουν είναι να εξοβιλιστούν όλα αυτά τα στοιχεία. Συνεπώς, η κυβέρνηση βάζει αντίπαλο την οπαδική βία. Νωρίτερα, αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων αντιπολίτευσης προκλήθηκε και για το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η πολιτική μας είναι το ελεύθερο πανεπιστήμιο. Ελεύθερο γιατί πρέπει να απελευθερωθεί από τα δεσμά της κρατικής γραφειοκρατίας και από τα δεσμά του κρατικού μονοπωλίου. Πιστεύουμε ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι η ναυαρχίδα αυτής της στρατηγικής. Η διεθνοποίηση του Δημοσίου Πανεπιστημίου που έχει ξεκινήσει πολύ στεναρά την τελευταία τετραετία θα συνεχιστεί με ένταση. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε από τους 40.000 Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, η πλειοψηφία τους να μπορεί να βρει το εκπαιδευτικό της πεπρωμένο στη χώρα μας. Και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ξένους φοιτητές εδώ. Να είστε πιο προσεκτικοί για το κρατικό μονοπόλιο. Γιατί, για τη δεκανότατη εκπαίδευση εννοώ. Κύριε Υπουργέ, η ελπίδα να μορφωθεί ένα παιδί από τη Δράμα και η ελπίδα να μορφωθεί ένα παιδί από ένα αστικό, ή από ένα, αστικό κέντρο, από μια αστική περιοχή της Αθήνας, είναι ίδια όταν αυτά τα παιδιά έχουν προσανατολισμό και στόχευση σε ένα δημόσιο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Χρειάζεται μια ανασύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας και σε αυτό έχετε δυσανεξία. Γιατί? Έχετε δυσανεξία γιατί και στην παιδεία, όπως και σε άλλους τομείς, έχετε κρυφή ατζέντα. Τη κρυφή ατζέντα είναι η ανακατεύθυνση από τη δημόσια εκπαίδευση στα βάουτσερ των μαθητών και των γονέων. Αυτή είναι η στρατηγική σας. Κρυφή ατζέντα δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει ρεκόρπορτα γιατί δεν υπάρχουν τείχοι. Είναι όλα ευδιάκριτα. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι σαφές. Και εγώ θα πω σε όλους, σας στέλνουμε μαζί μας. Και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να μπορέσουμε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση σε αυτό. Τέλος, στην κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αναφέρθηκαν ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γιάννης Μπρατάκος και ο Υφυπουργός Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς. Εμείς δεν αρνούμαστε και δεν κρύβουμε τίποτα. Γνωρίζουμε όλοι ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα της κοινωνίας σήμερα είναι η εισαγόμενη ακρίβεια. Αναπτύσσουμε λοιπόν για αυτό το σκοπό στοχευμένες δράσεις σε τρεις βασικές κατευθύνσεις. Πρώτον, εξειδικευμένες πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών, όπως η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε είδη πρώτης ανάγκης, οι ρυθμίσεις για τη διαφάνεια και τη συγκράτηση των τιμών στα αποροκεπευτικά και φυσικά η πρωτοβουλία για τη μόνιμη μείωση της τιμής. Δεύτερον, εντατικοποίηση των ελέγχων για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμητης κερδοφορίας. Ήδη από την αρχή του χρόνου έχουν γίνει πάνω από 20.000 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα. Και τρίτον, μέτρα ενίσχυσης των συμπολιτών μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά και παρεμβάσεις για μόνιμη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Από την 1η Ιανουαρίου του 2024 υλοποιούνται νέες μόνιμες παρεμβάσεις ενίσχυσης του εισοδήματος ύψους 1,6 δις ευρώ, με κυριότερες την αύξηση των μισθών στο δημόσιο τομέα, την αύξηση των συντάξεων κατά 3%, την αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά, την αύξηση του επιδόματος μητρότητας στους 9 μήνες για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες και άλλες παρεμβάσεις και εργασιακές παρεμβάσεις, όπως η διάρση του παγώματος των τριετιών και η κατάργηση της μείωσης 30% επί των συντάξεων για τους απασχολούμενους συνταξιούχους. Να περάσουμε τώρα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά το έγκλημα των Ντεμπών. Δύο υπουργοί των κυβερνήσεων του Κώστα Σιμίτη, ο Τάσος Μαντέλης και ο Χρήστος Βερελής, που διαχειρίστηκαν το χαρτοφυλάκιο των μεταφορών, θα κληθούν να καταθέσουν τη Δευτέρα ως πρώτοι μάρτυρες. Μαζί τους και ο πρώην διευθυντής της ΕΡΓΟΣΕ, Χρήστος Τσίτουρας. Στην Επιτροπή αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν πάνω από 100 πρόσωπα και ανάμεσά τους οι πρώην υπουργοί Δημήτρης Ρέπας, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, Κωστής Χατζηδάκης, Κώστας Καραμαλής και Χρήστος Σπύρτζης. Με την εξέταση πολιτικών προσώπων και συγκεκριμένα την κλίση των πρώην Υπουργών Μεταφορών των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, Τάσου Μαντέλη και Χρήστου Βερελή, καθώς και του πρώην διευθυντή της ΕΡΓΟΣΕ, Χρήστου Τσίτουρα, θα συνεχίσει τις εργασίες της Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση του τραγικού δυστυχήματος των Ντεμπών, αφού πλειοψήφισε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Θα ξεκινήσουμε με πρώτους μάρτυρες σύμφωνα με τον κατάλογο, τους κυρίους Μαντέλη, Βερελή και Τσίτουρα, και κατόπιν θα προχωρήσουμε στις κλήσεις και των άλλων δύο μαρτύρων, του κυρίου Γιαννακού και του κυρίου Κουρέντα, μέχρι να ολοκληρωθεί. Θα κάνουμε συνεδριάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος έρευνας. Η Νέα Δημοκρατία πρότεινε να διαβαστούν στην Επιτροπή όλα τα έγγραφα, να είναι ανοιχτός ο κατάλογος των μαρτύρων, να αρχίσει η διερεύνηση από την περίοδο 1997-2009 και πρότεινε μεταξύ άλλων σειρά πολιτικών προσώπων που είχαν διατελέσει υπουργοί μεταφορών, όπως η Τάσος Μαντέλης, Χρήστος Βερελής, Κωστής Χατζηδάκης, Δημήτρης Ρέπας, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, Χρήστος Σπύρτζης και Κώστας Καραμαλής. Μια πρώτη περίοδος, και αυτή είναι η πρότασή μου προς την Επιτροπή, μια πρώτη περίοδος που θα μπορούσαμε να καλέσουμε μάρτυρες και να εξετάσουμε τα γεγονότα της περίοδου εκείνης, είναι από το 1997 που ζητάει το ΚΚΕ να ξεκινήσει διερεύνηση των παθογενειών του ελληνικού σιδηροδρόμου και να το φτάσουμε μέχρι και το 2009, το τέλος του 2009, που ήταν ουσιαστικά η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του πρότεινε 69 μάρτυρες, συμφώνησε να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και ζήτησε να κληθούν και η Θάνος Πλεύρης, Χρήστος Τριαντόπουλος και Ζωή Ράπτη ως μέλη του συντονιστικού οργάνου που έσπευσε στον τόπο του δυστυχήματος τις πρώτες ώρες, αλλά και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός. Γι' αυτό το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας νομίζω είναι πολύ κρίσιμο να έρθουν αυτοί οι οποίοι μετέχουν να μας πούν ποιος έδωσε την εντολή και αλλοιώθηκε ο τόπος του δυστυχήματος. Το ΠΑΣΟΚ τόνισε δια της εκπροσώπου του Μιλένας Αποστολάκη ότι η διερεύνηση του εγκλήματος των Ντεμπών δεν μπορεί να ξεκινάει πηγαίνοντας πίσω στον χρόνο, υπηρετώντας τη λογική των διαχρονικών ευθυνών, γιατί αυτό προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων. Η επίκληση των διαχρονικών ευθυνών είναι η μεγαλύτερη προσβολή στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η μεγαλύτερη υποτίμηση της νοημοσύνης του ελληνικού λαού.
Από τη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στο πολύ νεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, πρότεινε το ΚΚΕ να ξεκινήσει η Επιτροπή το έργο της, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε άλλη διαδικασία θα την καταγγείλει. Αν είναι να κάνετε σοου, εμείς θα το καταγγείλουμε. Αν είναι να έρθουν πρώτα τα πολιτικά πρόσωπα και όσοι συμφωνούν με τα πολιτικά πρόσωπα, θα τους καταγγείλουμε όλους. Από την πλεύση ελευθερίας μέχρι όπου μπορεί να φτάσει, μέχρι την αδημοκρατία. Αδιανόητο χαρακτήρισε ο ηγητής της Ελληνικής Λύσης Παύλος Αράκης να αρχίσει η Επιτροπή την εξέταση μαρτύρων χωρίς προηγουμένως να συγκεντρωθούν και να μελετηθούν όλα τα έγγραφα. Είναι αδιανόητο να προχωρήσουμε σε εξέταση μαρτύρων χωρίς να έχουμε γνώση των βασικών στοιχείων, αν θέλετε, αυτής της υπόθεσης που διερευνάμε. Να κληθεί ως μάρτυρα στην Επιτροπή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρότεινε στις Σπαρτιάτες και πλεύση ελευθερίας, κάτι που έκανε την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας να αντιδράσει έντονα. Ο κύριος λοιπόν Μητσοτάκης είναι ο άνθρωπος που συντονίζει το κυβερνητικό έργο. Είναι ο επικεφαλής του κυβερνητικού σχήματος. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε, πρώτον, τι ενημέρωση ελάβανε ο Γιώργος Καραμαλή, που ήταν υφιστάμενός του. Τι γνώρισε για τους σιδηροδρόμους. Αν δεν είναι ο πρωθυπουργός της χώρας υπόλογος για το έγκλημα των Τεμπών, για το οποίο περιμένουν απαντήσεις οι συγγενείς των θυμάτων, τότε ποιος μπορεί να είναι. Τα μόνα κόμματα που ζήτησαν να έρθει εδώ ο κύριος Μητσοτάκης είναι η Πλεύση Ελευθερίας και οι Σπαρτιάτες. Και θα πω ότι δεν με εκπλήσει. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το διδυμάκι στο παρελθόν να λειτουργεί και να συνεργάζεται μέσα στις αίθουσες της Βουλής. Η Πέττη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά πρότεινε να ξεκινήσει εξέταση μαρτύρων από τις οικογένειες των θυμάτων και τους εμπειρογνώμονες που διερεύνησαν τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος των Τεμπών. Ενώ ο Αναστάσιος Οικονομόπουλος από την Νίκη ζήτησε κατά εφαρμογή της ποινικής οικονομίας να συνταχθεί πριν από όλα κατηγορητήριο. Πραγματικά πρέπει να αρχίσει να καταλαβαίνουμε, άρα οπωσδήποτε οικογένειες των θυμάτων για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως εγώ θα έλεγα οι εμπειρογνώμονες, οι ρυθμιστικές αρχές. Να υπάρξει μία πρόταση για κατηγορητήριο δίκαιη εισαγγελέα από τη μία πλευρά και μία από την άλλη, ώστε με βάση αυτές να έχουμε ένα κατηγορητήριο επί του οποίου να μπορούμε να τοποθετηθούμε. Ένταση προκλήθηκε όταν η ζυγήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Καραγεργοπούλου επανέφερε το θέμα της εξαίρεσης της Ζωής Κωνσταντοπούλου από την Επιτροπή. Μπήκατε σε μια διαδικασία λιθοβολισμού της κυρίας Κωνσταντοπούλου, Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, που φυσικά είναι η μόνη που αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι εδώ και δεν είναι. Και αυτό το αποφασίσατε με έκνομο τρόπο, με χυδαίο τρόπο επίσης, με απαράδεκτες συμπεριφορές σε βάρος της. Μας κατηγορείτε ότι εμείς προσπαθούμε να κλείσουμε την υπόθεση, να την επικαλύψουμε, να την καλύψουμε ή ό,τι άλλο θέλετε. Ενώ αντιστρόφως θα μπορούσαμε και εμείς να πούμε για σας ότι το ίδιο επιχειρείτε αντίστροφα, να καπηλευτείτε δηλαδή μικροπολιτικά μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Όταν αποφάσισε να προτείνει ως μάρτυρες τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Μητσοτάκη, τότε θυμηθήκατε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου εκπροσωπεί τρεις οικογένειες θυμάτων, όχι όμως ως συνήγορος υπεράσπισης που αμείβεται, αλλά αφιλοκερδός. Εδώ δεν ήρθαμε για να κάνουμε σοου. Αποδεικνύεται ότι από κάποιες πτέρυγες της Βουλής αυτό το πράγμα επιδιώκεται ακόμη και ένα μήνα μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής. Να περάσουμε τώρα στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις επίκαιρες ερωτήσεις που έγιναν προς τα Υπουργεία Παιδείας, Εργασίας και Προστασίας του Πολίτη. Να δικαιούνται συμβασιούχοι εκπαιδευτική αναρωτική άδεια όπως οι μόνιμοι συναδελφοί τους, ζήτησε στην επίκαιρη ερώτησή του βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Γιάννης Δελής προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ζήτημα δηλαδή της εξίσωσης των αναρωτικών αδειών. Νομίζω ότι είναι το πιο λογικό, το πιο δίκαιο αίτημα. Θα πρέπει αυτό να το κοιτάξετε και να δεσμευτείτε ότι θα το αλλάξετε και θα έχει ένας άνθρωπος που χτυπάει, που σπάει το πόδι του. Δηλαδή, άμα ένας άνθρωπος είναι μόνιμος, έχει δικαιούται περισσότερες ημέρες αναρωτικής άδειας από κάποιον που δεν είναι μόνιμος. Έχει δηλαδή άλλες ανάγκες στην υγεία. Για τις αναρωτικές άδειες συμβασιούχων και μόνιμων εκπαιδευτικών απάντησε η Υφυπουργός Παιδείας Δόμνα Μιχαηλίδου. Οι εργασιακές σχέσεις συμβασιούχων και μόνιμων με τον εργοδότη τους, στην περίπτωσή μας στο Υπουργείο Παιδείας, διαφέρουν. Άλλα λέει ο αστικός κώδικας που αφορά στους συμβασιούχους και άλλα ο υπαλληλικός κώδικας που αφορά στους μόνιμους. Δεν πρόκειται για διάκριση. Είναι μια διαφορά που θεωρείται εύλογη και άρα θεμητή από όλο τον νομικό κόσμο. Να μην γίνει καμία απόλυση στις δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, ζήτησε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Μανώλης Συντυχάκης από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για να μην γίνει καμία απόλυση των σημερινών εργαζομένων, να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις και να γίνουν προσλήψεις με κατεπίγουσες διαδικασίες μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων που να αντιστοιχούν στις σύγχρονες ανάγκες για τη στελέχωση και των 8 δομών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης. Ο Υπουργός Εργασίας Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε πως το Υπουργείο δεν έχει αρμοδιότητα τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας. Έχουν όλες οι αρμοδιότητες μεταφερθεί στο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Πολιτικής. Δεχόμαστε απόλυτα τα κέντρα πρόνοιας πρέπει να υποστηριχθούν. Δεχόμαστε απόλυτα ότι όλα αυτά είναι απολύτως δέοντα. Αλλά προσέξτε, για να μην κατάρρευσουμε κι εμείς όπως η Σοβιετική Ένωση, γιατί εμείς είχαμε την ευτυχία και τη χαρά να είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να χρεοκοπήσαμε και μας ως Ευρωπαίοι. Το αρμόδιο Υπουργείο είναι πάνω από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης. Ο προϋπολογισμός, ο διορθωμένος και αναθεωρημένος, έγινε δεκτός. Περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό στην αρμόδια Υπουργό, κυρία Σοφία Τσαχαράκη. Εκτός πλαισίου κοινωνικής πρόνοιας, άστεγοι συνάνθρωποι μας, λόγω της γραφειοκρατίας, τη διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων και βεβαίωσεων αστεγίας, ήταν η επίκαιρη ερώτηση που έθεσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης προς την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Σας ρωτάμε αν προτίθεστε να προβείτε άμεσα στις αναγκαίες ρυθμίσεις για τη διόρθωση και απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης ταυτότητας βεβαίωσης αστεγίας με σκοπό την άρση κάθε εμποδίου πρόσβασης σε απαραίτητες για τη διαβίωση των αστέγων υπηρεσίες, αλλά και στο πλαίσιο κοινωνικής πρόνοιας που η πολιτεία μας έχει δημιουργήσει. Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Κώστας Κατσαφάδος, αφού εξέφρασε τις ευχές του να έχει αίσιο τέλος η κατάσταση της υγείας του αστυνομικού, απάντησε πως με τη βεβαίωση αστεγίας η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση, αλλά παρέχεται από τους οικείους δήμους. Μιλάμε για ένα νέο άνθρωπο 31 ετών, ο οποίος δεν έκανε τίποτα παραπάνω από το να πάει στην υπηρεσία του και να κάνει το καθήκον του και ξαφνικά βρίσκεται να χαρπαλεύει στην εντατική μονάδα του κρατικού νοσοκομείου στην Οίκαια. Κύριε συνάδελφε, νομίζω ότι κάπου λίγο τα έχετε μπερδέψει. Σε ό,τι έχει να κάνει καταρχήν με τη βεβαίωση αστεγίας, η ελληνική αστυνομία δεν έχει απολύτως καμία σχέση. Όπως αναφέρατε κι εσείς, κατά τη διάρκεια της πρωτολογίας σας, η βεβαίωση αστεγίας παρέχεται από τους οικείους δήμους. Την άμεση ανάγκη ίδρυσης ψυχιατρικού τμήματος γυναικών κρατουμένων στο σοφρονιστικό κατάστημα γυναικών Ελαιών Αθηβών ζήτησε με επίκαιρη ερώτησή της η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αθηνά Λινού. Πώς καλύπτεται η ψυχιατρική κάλυψη των γυναικών μέχρι σήμερα και τι πρόκειται να συμβεί με τι χρονοδιάγραμμα για την δημιουργία της συγκεκριμένης κλινικής, η οποία η Ρέστον Παρόδου έχει χώρο. Δηλαδή στον Ελαιώνα υπάρχουν χώροι για να στεγαστεί αυτή η κλινική. Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη απάντησε πως έχουν γίνει οι απαιτούμενες διεργασίες σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας και θα ενταχθεί σε ένα ολιστικό σχέδιο σχετικά με την ψυχική υγεία από το αρμόδιο Υπουργείο ή δομές αυτές. Αυτή η μικρή καθυστέρηση η οποία υπάρχει έγκυται στο γεγονός ότι κάτω από τις συζητήσεις τις οποίες είχαμε με το Υπουργείο Υγείας, η όλη διαχείριση όλων των ψυχιατρικών θεμάτων τα οποία έχουν να κάνουν με το σοφρονιστικό σύστημα της χώρας θα ενταχθούν στην επικείμενη ολοκλήρωση μιας ρύθμισης ολιστικής γύρω από τα θέματα ψυχικής υγείας, την οποία θα καταθέσει σε πάρα, πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το Υπουργείο Υγείας. Παραμένουμε στις επίκαιρες ερωτήσεις όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα στο κτέλ Κιλκής, η πώληση μετοχών των ελληνικών πετρελαίων και της Αλφα-Μπανκ και η ατιμορρησία των παραβάσεων των παρόχων του ΕΟΠΗ. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα την ανεπαρκή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο κτέλ Κιλκής κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Παπάς. Η αρμόδια υφυπουργός Χριστίνα Αλεξοπούλου στην απάντησή της υπεραμύνθηκε της εύρυθμης λειτουργίας των κτέλ και είπε ότι η αρμόδια για το σχεδιασμό των δρομολογίων είναι αποκλειστικά η περιφέρεια. Πείτε μας ρητά, τι σκοπεύετε να κάνετε ώστε να αποκατασταθεί η ορθή, τακτική και απρόσκοπτη εκτέλεση των δρομολογίων για τη μεταφορά των πολιτών προς τα αστικά
κέντρα του νομού Κιλκής. Οι αρμόδιες τοπικές αρχές και εν προκειμένου οι περιφέρειες εισηγούνται το σχεδιασμό του δικτύου των τακτικών υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών κάθε περιφερειακής ενότητας εντός των γεωγραφικών τους ορίων. Σημαντικός κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δημοσίου θα είναι η περαιτέρω πώληση των μετοχών των ελληνικών πετρελαίων, σημείωσε με την επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ζητώντας την ανάκλησή της. Για ποιο λόγο, αναρωτιόμαστε, επιλέγει η κυβέρνηση να απολέσει ένα τόσο κερδοφόρο ποσοστό και να το χαρίσει επί της ουσίας σε ιδιώτες. Από τον Αύγουστο του 2018, να θυμίσω ότι τα ΕΛΠΕ είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση, από ζημιογόνα έγινε κερδοφόρα και εσείς επιλέγετε αυτή τη στιγμή να την πουλήσετε. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης, απαντώντας, υποστήριξε ότι η ιδιωτικοποίηση των ελληνικών πετρελαίων είναι προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος. Υπάρχει κάτι στο οποίο συμφωνούμε, ότι πρόκειται για μια κίνηση εξαιρετικά στρατηγικής σημασίας. Για εμάς είναι αδιαπραγμάτευτη η ανάπτυξη αυτού του τόπου και είναι αδιαπραγμάτευτο ότι θα πρέπει όλοι οι τομείς της οικονομίας να πάρουν τα πάνω τους. Γι' αυτό και επιλέγουμε μέσω του χρηματιστηρίου να γίνουν αυτές τις τοποθετήσεις, ώστε να υπάρχει μέγιστη δυνατή διασπορά, ώστε να μπορούν να μοιραστούν τις δυνατότητες εκείνες που υπάρχουν στις αναπτυξιακές όλοι κατά το δυνατόν οι πολίτες. Ανάλογη ήταν και η ερώτηση του βουλευτή της Νίκης Νίκου Βρετού σχετικά με την αποεπένδυση της Αλφα Μπανκ από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ενδεχόμενη κίνδυνη στο τραπεζικό σύστημα. Ο αρμόδιος υφυπουργός Χάρης Θεοχάρης είπε χαρακτηριστικά ότι η αποεπένδυση των τραπεζών είναι ο απογαλακτισμός τους από τα μνημόνια και το δημόσιο. Ποιες ενέργειες και πρωτοβουλίες θα αναπτύξετε ώστε η Αλφα Μπανκ να επαναφέρει μέρος των κεφαλαίων στο ελληνικό δημόσιο? Το ζήτημα της στρατηγικής της αποεπένδυσης είναι κομβικό και είναι ουσιαστικό. Είναι μια, θα έλεγα, ένας μονόδρομος τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνηση. Γιατί είναι, αν θέλετε, το αντίστοιχο του απογαλακτισμού από τα μνημόνια του δημοσίου για τον τραπεζικό τομέα. Για την έλλειψη νομοθετικού πλαισίου για την επιβολή ποινών σε παραβάσεις των συμβεβλημένων παρόχων του ΕΟΠΗ και την ατιμωρησία τους επί 18 μήνες, ρώτησε το Υπουργείο Υγείας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάριος Σαλμάς. Το ερώτημα λοιπόν είναι ότι ενώ το κράτος είχε και ο ΕΟΠΗ μηχανισμό ελέγχου των παραβάσεων και επιβολής προστήμων, επί 18 μήνες, επειδή δεν εξεδόθηκαν υπουργικές αποφάσεις κατά την εφαρμογή του νόμου 4931 του Μαΐου του 2022, μέχρι σήμερα ρωτάω ότι δεν έχει επιβληθεί κανένα πρόστιμο σε κανέναν πάροχο. Ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος ενημέρωσε τον ερωτώντα βουλευτή ότι στο άμεσο χρονικό διάστημα θα εκδοθούν οι απαραίτητες κανονιστικές πράξεις για τις εν λόγω παραβάσεις. Εκδόσεις των δύο κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται από τον νόμο θα γίνουν σε άμεσο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μην έχετε καμία απολύτως ανησυχία ότι η ηγεσία του Υπουργείου θα πράξει τα δέοντα προς διευθέτηση όλων των σχετικών θεμάτων. Κυρίες και κύριοι, στην Ολομέλεια αμέσως μετά συνεχίζεται η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024 που ολοκληρώνεται με ονομαστική ψηφοφορία την Κυριακή το βράδυ. Μαζί σας ξανά με όλο το ρεπορτάζ τη Δευτέρα στις 9. Να έχετε όλοι ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και καλή συνέχεια.